Η επόμενη είδηση αφορά τους φίλους στο αερομοντελισμό, γιατί διοργανώνεται ένας διαγωνισμός, ο πρώτος πανελλήνιος αγώνας συγκεκριμένα, όχι διαγωνισμός, αγώνας αερομοντελισμού κλειστού χώρου, μεθαύριο Κυριακή 17 του μήνα στο Καστέλι. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Μακράκης, θα σας πει περισσότερα πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε Μακράκη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Ξεκινάει από την Κρήτη λοιπόν μια καινούργια κατηγορία, πανελλήνια, η οποία θα γίνει την Κυριακή στο Καστέλι, στο υπόσταγο της Μουσουβού, όπως λέγεται, ένας μεγάλος χώρος κλειστός, μιας και δεν υπήρχε δυνατότητα σε κάποιο πλησογευμαστήριο, επειδή γίνονται πολλά αθλητικά δρόμενα το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο, να μας φιλοξενήσει για να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Τι σημαίνει μια καινούργια κατηγορία, έτσι όπως το είπατε? Ούτως ή άλλως μιλάμε για τον πρώτο πανελλήνιο αγώνα. Η καινούργια κατηγορία, τι θέλετε να πείτε? Η καινούργια κατηγορία είναι μικρά αεροπλάνα, τα οποία δεν είναι τριγατευθυνόμενα, είναι ελευθέρες πτήσεις, όπως τα λέμε, μη ελεγχόμενα, αλλά ζυγίζουν λιγότερα από 10 γραμμάρια. Άρα λοιπόν ο αερομοντελιστής, μικρός ή μεγάλος ηλικία, άντρας ή γυναίκα, και θα στο λέω γιατί θα έχουμε και κυρίες που θα συμμετέχουν, κατασκευάζει μόνος του το δικό του αερομοντέλο με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Αν σας πω ότι έχει κόστος λιγότερο από 10 ευρώ, παρακαλώ να με πιστέψετε, και έρχεται εκεί να το δοκιμάσει να πετάξει. Κερδίζει λοιπόν τον αγώνα αυτόν όποιος θα παραμείνει στον αέρα το περισσότερο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια επιτροπή με χρονόμετρα, θα κατατάσσεται στην. Θα κάνει μια προσπάθεια ο καθένας. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Λέτε ωστόσο ότι δεν είναι τηλεκατευθυνόμενο. Πώς θα μείνει στον αέρα? Χρειάζονται ειδικές συνθήκες. Γι' αυτό χρειάζεται κλειστό χώρο, να μην επηρεάζεται από τα ρεύματα του αέρα και τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, εμείς την Κυριακή σε κλειστό χώρο μέσα, είτε βρέχει είτε δεν βρέχει, εμάς δεν μας επηρεάζει. Φώτα να υπάρχουν και να είναι κλειστό χώρο, να μην επηρεάζεται. Αυτά είναι περίπου 70 πόντους μέγεθος, δεν είναι μικρά. Και λυγίζουν 8 με 10 γραμμάρια. Είναι από ξύλο μπάλτσα και ένα υλικό έτσι σαν φελιζόλ, να το πω έτσι πιο απλά, το οποίο το φτιάχνει μόνος το μοντελιστής. Υπάρχουν τα υλικά αυτά σε εμπόρια, είναι κοινά υλικά, με ρούχου κόλλα τα συγκολούμε και ερχόμαστε να διαγωνιστούμε. Είναι μια κατηγορία διεθνής, απλώς γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Ανοίγουμε την κατηγορία αυτή λοιπόν από την Κρήτη, γιατί και οι Κρήτες αθλητές είναι πάρα πολλοί. Πόσοι δηλαδή έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι στιγμής? Θα σας πω, μέχρι στιγμής έχουμε 12 αερολόγια, όχι μόνο από Κρήτη, είναι από Ρόδο, Σύρο, από την Αθήνα, είναι από τα Χανιά, είναι από τη Σούδα, είναι οι αερολόγοι Κίδων, οι τοπικές αερολόγες Ηρακλείου, οι αερολόγοι Τάλος, οι αερολόγοι Ένωση Αερομοντελιστών Ηρακλείου Κρήτης, είναι η Αναθλητικός Όμιλος Ίκαρος, τώρα ας με συγχωρήσει κάποιος να μην ξεχνάω κάποιον, και είναι 62 αθλητές. Σε δύο κατηγορίες, στη γενική κατάταξη και σε γυναικεία κατηγορία. Γιατί οι γυναίκες θα βαθμολογηθούν ξεχωριστά, οι κυρίες. Όπως γίνεται στο Στίβο, όπως γίνεται στα άλλα κλίματα. Κύριε Μακράκη, να ρωτήσω κάτι. Ωραία. Γιατί εγώ είμαι ανίδεη πάνω σε αυτό. Και λέω το εξής. Δηλαδή, κάποια στιγμή, όπως το κάναμε εμείς με τα αεροπλανάκια που φτιάχναμε στο σχολείο, ας πούμε, τα χάρτινα, το πετάς, το εξφενδονίζεις και αυτό όση ώρα διατηρηθεί στον αέρα, έτσι γίνεται ο διαγωνισμός? Ναι, κατά κάποιον τρόπο έτσι γίνεται. Απλώς υπάρχει μια ειδική τεχνική που το πετάμε για να πάει ψηλά, να πιάσει με 6-7-8 μέτρα ύψος. Είναι λεπτεπίλεπτη η άτρακτός του. Είναι από το καλάμι του ψαρέματος στην προστινή μητούλα που είναι πολύ λεπτή και είναι και πολύ ελαφριά. Από αυτό το υλικό γίνεται. Τα δε πτερύγια είναι από μπάλτσα ξύλο μαζί με ένα υποτυπώδες υλικό που λέγεται Άιζοφλόρ. Αυτό το βάζουμε για μονώση συνήθως ή φελιζόλ. Το οποίο το τροχίζουμε με το χέρι, μας έτσι με το γυαλόχρονο και το δίνουμε αυτή τη μορφή της στέρηγας. Είναι πολύ τεχνικό για ένα παιδί, γιατί μαθαίνει η αεροδυναμική, μαθαίνει το κέντρο βάρους και μαθαίνει τα μυθικά της στήσης. Ξεκινάει από εκεί λοιπόν και είναι πολύ εκπαιδευτικό αυτή η κατηγορία. Από ποια ηλικία μπορείς να συμμετέχεις? Από 5 χρονών μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι. Δεν έχει όρια, δεν έχει πώς να χτυπήσει με αυτό. Είναι φιλικό αυτό το αεροπλανάκι. Δεν είναι, αν το δείτε κάποιο δηλαδή γονιό. Είναι πολύ φιλικό, δεν έχει ούτε εσοχές ούτε τίποτα. Νομίζω ότι λίγο πολύ ανοίγεται ένας άλλος ορίζοντας που λέει το εξής. Γιατί αυτό που είπατε πριν, κύριε Μακράκη, ότι δηλαδή ζυγίζει ελάχιστα. Είπατε 8 με 10 γραμμάρια. Γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό για να έχεις, να φτιάξεις, να κατασκευάσεις. Εγώ μόνος μου μπορώ να το κατασκευάσω αυτό το αεροπλανάκι. Και νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο. Είναι ένα κίνητρο. Υπάρχουν σχέδια στο ίντερνετ πλέον, ή τα θέλει η Ομοσπονδία, ό,τι να ενδιαφέρει τα σωματεία,
που έχει παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν και μπορούν να κάτσουν με τον μπαμπά, ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδί να φτιάξουν τα αεροπλανάκια τους και να έρθουν να παίξουν. Πώς λέγεται αυτή η κατηγορία? Αυτή η κατηγορία λέγεται F1E. Δυστυχώς είναι στα αγγλικά, γιατί οι κατηγορίες αυτές είναι διεθνεί, ναι, κατηγορίες, οπότε αυτή λέγεται F1E. Το F είναι το σύμβολο του αερομοντελισμού, το N είναι της κατηγορίας ελεύθερες πτήσεις και το N είναι ότι η κατηγορία νεούτων, δηλαδή δεν έχει μοτέρ, δεν έχει κάτι. Ναι. Πετάει με τη δύναμη τη δικιά του. Ναι. Και, το ΦΑΗ από δίπλα τι σημαίνει? Το ΦΑΗ είναι η Διεθνής Αεροναυτική Ομοσπονδία, στην οποία τυχαίνει να είμαι και αντιπρόεδρος, όμως δεν το γράφουμε γι' αυτό. Είναι μια κατηγορία διεθνής, δηλαδή και σε άλλες χώρες, και ευελπιστούμε στο μέλλον να φέρουμε στη χώρα μας να κάνουμε έναν αγώνα διεθνούς κύρους. Ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως εδώ, συγγνώμη, ότι μας βοηθάει αυτή τη στιγμή, είμαστε συνδιοργανωτές με την περιφέρεια Κρήτης, διότι εμείς από τους 62 αθλητές, οι περίπου 50 είναι από την Κρήτη και μας βολεύει που γίνεται εδώ ο αγώνας, διότι όπως οι ακροατές γνωρίζουν, εμείς δεν έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο, οπότε αν θα ανέβαιναν στην Αθήνα, αν γινόταν αγώνας και ανέβαιναν 50 άτομα, θα ήταν τεράστια τα έξοδα για να πάνε 50 αθλητές στην Αθήνα, ενώ αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης μπορούν να έρθουν και να πάρουν μέρος και συμμετέχοντας από την υπόλοιπη Ελλάδα, που είναι περίπου στους 15. Καλά. Κεφάλαιο περιφέρεια. Θα σας ρωτήσω στο τέλος κάτι άλλο. Κύριε Μακράκη, γράφετε κάπου: στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη υφιστάμενων σημαντικών αθλητικών θεσμών στην παραγωγή θεάματος, καθώς και η καλλιέργεια του υγιούς αθλητικού ανταγωνισμού και του F αγωνίζεστε. Μένω στο κομμάτι στην παραγωγή θεάματος. Επειδή μιλάμε για την 133 μηναρχία μάχης, πώς μπορώ εγώ που σας ακούω αυτή την ώρα να έρθω να το δω? Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται και θέλει να έρθει να δει τον αγώνα, θα ξεκινήσει καταρχήν στις 10 το πρωί, μέχρι τις 3 πιστεύω το μεσημέρι, για να ολοκληρωθεί. Χρειαζόμαστε τόσες ώρες, θα γίνουν περίπου 600 πτήσεις, γιατί όταν είναι 60 αθλητές, από 9 πτήσεις που κάνει ο καθένας είναι 540, βάλει και κάποιες δοκιμαστικές, 600 πτήσεις λοιπόν θα γίνουν. Ο καθένας έχει το δικό του αεροπλανάκι, άρα έχει δικαίωμα να έχει μέχρι 3, άρα ο κόσμος θα έρθει, θα δει και περίπου 150 διαφορετικά αεροπλανάκια. Λοιπόν, πώς μπορεί να έρθει? Υπάρχει το site το δικό μας της Ομοσπονδίας, που ο κόσμος μας είναι και το email μας είναι elao.info@elao.gr. Το elao στα αγγλικά, έτσι, elao. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί να στείλει το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό ταυτότητας όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς θα τα προωθήσουμε στην ασφάλεια της μονάδος, ώστε όταν κάποιος γονιός ή κάποιος νέος φτάσει στην πύλη και θέλει να μπει να δει, να υπάρχει το όνομά του και το ονοματεπώνυμό του στην πύλη της μονάδας, επειδή είναι ελεγχόμενος χώρος, και θα έρθει να μας δει στο υπόσχο της Μουσουγού. Λοιπόν, να δώσετε εκ νέου το email elao.info. Elao.info είναι μία λέξη, παπάκι, elao.gr. Ωραία. Εύκολο είναι και για αυτούς που ενδιαφέρονται για να δουν από κοντά αυτό το θέμα. 10 το πρωί είπατε, με 3 το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολλές ώρες, 600 κοντά πτήσεις. Όπως είπατε, με μια καινούργια κατηγορία, ένας καινούριος αγώνας, ένα καινούριο θέαμα, και είναι το πρώτο πανελλήνιο αγώνισμα, πρώτος πανελλήνιος αγώνας αερομοντελισμού. Ακριβώς. Προπόνηση για να ξέρει και ο κόσμος θα γίνει σήμερα μεταξύ 2 και 3 στο Χριστό στις Πατέλες. Ελεύθερη είναι η είσοδος σε όλα αυτά που σας λέω. Μπορεί, αν θέλει κάποιος πάλι γονιός ή κάποιος νέος, να έρθει να κάτσει στην κερκίδα και να παρακολουθήσει την προπόνηση. Θα γίνει και αύριο το απόγευμα στις 5.30 με 6.30 ξανά προπόνηση στο Χριστό στις Πατέλες. Αυτό είναι για όσους αθλητές, ας πούμε, θέλουν να προπονηθούν πριν τον αγώνα. Οπότε σας δίνω και αυτά τα δεδομένα. Κάποιος μπορεί να έρθει να δει και την προπόνηση. Και αυτή είναι ενδιαφέρουσα για να δει τι κάνουμε. Πολύ εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο, θέλουμε νέο κόσμο. Υπάρχει αναγκαιότητα αυτή να ξεφύγουν τα παιδιά από τα τάμπλετ, από τα κινητά, από αυτά τα πράγματα και να ασχοληθούν επικοδομητικά. Ωραία, λοιπόν, με κάποια άσκηση. Κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες. Κύριε Μακράκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Είπατε ότι συνδιοργανώνεται μαζί με την περιφέρεια. Υπήρχε η εκκρεμότητα του καλοκαιριού με το αίτημά σας για την επιχορήγησή σας ως αθλητικό σωματείο, έτσι ώστε να γίνονται πτήσεις πυροπροστασίας ή για την πρόληψη κατά των πυρκαγιών. Υπήρξε θετικό αποτέλεσμα? Όχι, όχι. Από εκεί δεν έχουμε, δυστυχώς, για το θέμα πολιτικής προστασίας. Και οφείλω να πω την αλήθεια, δεν έχουμε καμία απάντηση έως και σήμερα. Όπως και το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι αν τυχόν έχει γίνει αυτό που λέμε ενημέρωση, που γίνεται αρχή της πυρικής περίοδου και απενημέρωση στο τέλος,
Εμείς δυστυχώς στην αρχή της περίοδου δεν μας κάλεσε κανένας για την ενημέρωση αυτή και τι πρέπει να προσέξουμε. Ούτε και στην απενημέρωση, δηλαδή το debriefing που γίνεται, έχουμε πάλι καλεστεί. Ενώ μου είχαν υποσχεθεί από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Στριγωνάκη, ότι θα μας καλέσουν. Δεν ξέρω αν έγινε και αν θα γίνει. Πάντως μέχρι σήμερα δεν μας έχουν καλέσει. Δηλαδή που μαζεύουν την πολιτική προστασία με το πυροσβεστικό σώμα. Αυτό είναι το παράλογο στην υπόθεση, διότι. Για να μην ξεχνάμε, όχι, δεν είναι μόνο θέμα γνώμης, είναι με κύριε Μακράκη και κάτι άλλο. Να μην ξεχνάμε πόσες πυρκαγιές εντοπίσατε από τον αέρα και πόσο γρήγορα κινήθηκαν συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι, ακριβώς. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας. Θα θέλαμε εντατικότερα. Αν οι τοπικοί άρχοντες επιθυμούν, εμείς είμαστε στο πλευρό τους να βοηθήσουμε. Να μην χαθεί μια πιθανή περιουσία στο νησί μας και του κάλους που έχει το νησί μας. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστώ, κύριε Μακράκη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε. Καλά να είστε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.